Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα κάνουμε εδώ τώρα μερικές τσιπούρες σε αυτό εδώ το τηγάνι Παύλα Γκριλ με μια σάλτσα σπεριδοειδών με λεμόνι πορτοκάλι. Φίλες και φίλοι, έχουμε εδώ τα φιλέτα τσιπούρας, τα άλλα το πιπερώνουμε. 1-2. Αλευρώνουμε. Και τα κάνουμε σωτέ στο τηγάνι. Προσοχή. Τα βγάζουμε σε μια σακέτα. Έχουμε επίσης ένα βιντεάκι πως κάνουμε φιλετάρι με τα ψάρια, τσιπούρες συγκεκριμένα και όλα τα ψάρια, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε. Ρίχνουμε κρέμα γάλακτος. Και αλλάζουμε τηγάνι για να μπορέσουμε να κάνουμε να δώσουμε τη σάλτσα. Όπως είπαμε φίλες και φίλοι, αφού σβήσαμε με τα εσπεριδοειδή το χυμό, ρίξαμε λίγο κρέμα γάλακτος, αλλάξαμε τηγάνι για να μπορέσουμε τώρα να φτιάξουμε τη σάλτσα. Θα δοκιμάσουμε τη γεύση της. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε δείξει σε άλλο βιντεάκι πως δένουμε τις σάλτσες με κολφλάου ή με ρού. Θα τη δέσουμε λίγο αργότερα. Σε λίγο νεράκι έχουμε βάλει λίγο κολφλάου. Και η σάλτσα είναι έτοιμη όπως βλέπετε. Έχει μπέσει, συμπληρώνουμε και λίγο άνηθο. Είναι έτοιμη για να συνοδεύσει το ψάρι μας. Δοκιμάζουμε τελευταία φορά. Ναι. Φίλες και φίλοι, είδαμε πως κάναμε τα φιλέτα τσιπούρας, πως σβήσαμε και πως δέσαμε τη σάλτσα. Τώρα, αυτό το παρασκεύασμα μπορεί να συνοδευτεί με λαχανικά, μπορεί να συνοδευτεί με λαχανικά σωτέ, με ένα ρύζι κρεόλ, με πατάτες λαχανικά βραστά, που ταιριάζει με το ψάρι μας. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε. Καλή συνέχεια, ξανά στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο.